Πάμε να βρούμε τον κύριο Νίκο Μαυροκέφαλο. Είναι στη Ρόδο, είναι μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλημέρα κύριε Μαυροκέφαλε. Καλημέρα, καλημέρα. Είπα σωστά τους τίτλους? Σωστά, σωστά. Ωραία. Τι γίνεται εκεί στη Ρόδο τώρα, γιατί ο κύριος Παναγόπουλος μας λέει για τέσσερις που είναι στο νοσοκομείο. Ναι. Ο ένας, μάλιστα, ο άνθρωπος είναι μπλαβή, λέει, από το ξύλο που έχει φάει. 3 και 10 τα ξημερώματα. Και μάλιστα είπε ότι αυτοί που τους δίρανε δηλώνουν μέλη του ΠΑΜΕ. Καταρχήν, κύριοι, μπορείτε να στείλετε δημοσιογράφους από το σταθμό σας και από το κανάλι σας, και κάθε κανάλι και κάθε σταθμός πια μπορεί να στείλει δημοσιογράφους στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, γιατί πια είναι ανοιχτό για τους δημοσιογράφους, ναι, είναι, ναι, ανοιχτό για τους εργαζόμενους, είναι ανοιχτό για το λαό της Ρόδου, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και με βάση το δελτίο τύπου που έβγαλε η ΕΣΥΑ εχθές, η πλειοψηφία αυτούς που εμείς αποκαλούμε συνδικαλιστική μαφία είχε απαγορεύσει μέχρι και την είσοδο των δημοσιογράφων, ναι, για να καλύψουν το δίθυο συνέδριο που ετοιμάζανε. Η συνδικαλιστική μαφία είναι ο Παναγόπουλος? Είναι αυτή η ηγεσία που έχει ονοματεπώνυμο Παναγόπουλος, Κουτσούκης, Βασιλόπουλος, Καραγεωργόπουλος. Είναι αυτοί που συνεδριάζουν πίσω από κλειστές πόρτες, ναι, και είναι αυτοί που θέλουν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι και να επιβάλλουν 53 εργοδότες και νότους αντιπροσώπους με το ζόρι στο συνέδριο των εργατών. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Πολύ καλά, 3 και 10 γίνανε. 3 και 10, 3 και 10 ήταν συνέδριο σε εξέλιξη. Θα σας πω. Το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και εικόνες από αυτό που έχει γίνει, πρέπει να σας πω. Από τα κινητά τηλέφωνα που όπου έχει πέσει, ναι, ξύλο. Κανονικό. Λοιπόν, ναι, θα σας πω. Εδώ και 2 μέρες το ξενοδοχείο είναι σε κατάληψη από Μπράβους και Security, οι οποίοι αρνιούντουσαν σε εκλεγμένους αντιπροσώπους που έχουν κράτηση στο ξενοδοχείο να μπουν μέσα, επειδή είναι συνδικαλιστές οι οποίοι πρόσκειται στο ΠΑΜΕ ή κάποιες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα που δεν συμφωνούν με αυτές τις πρακτικές. Και επί 2 μέρες λοιπόν ήμασταν αποκλεισμένοι αντιπρόσωποι που θα έπρεπε να ήμασταν μέσα, όπως ξαναλέω, και δημοσιογράφοι. Ναι. Κανείς πριν από αυτής της ηγετικής ομάδας δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στο ξενοδοχείο. Γιατί γινότανε αυτό? Ναι. Γιατί θέλανε να βάλουν στα γρήγορα μια κάλπη 7 η ώρα το πρωί και να εξασφαλίσουν αυτό που σας είπα, να εμφανιστεί ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει μέσα και εργοδότες και νόθους. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο. Επιλέξατε εσείς λοιπόν να μπείτε με το ζόρι να συμμετάσχετε στη διαδικασία. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει. Ναι. Δεν μπήκαμε με κανένα ζόρι. Mm. Μπήκαμε φυσικά πειθαρχημένα και όλοι μαζί, ναι, αλλά χωρίς να γίνει το παραμικρό. Η παραμικρή ζημιά, η παραμικρή αυσημαχία, και σε κάποια φάση εντελώς απρόκλητα μια ομάδα στελεχών της ΔΑΚΕ επιτέθηκε στους δικούς μας συνδικαλιστές. Πάντως ξύλο έχει πέσει, κύριε Μαυροκέφαλε. Φυσικά αυτή η επίθεση αντιμετωπίστηκε, ναι, όπως αντιμετωπίστηκαν όλες οι προκλητικές ενέργειες. Όταν λέτε αντιμετωπίστηκε, απαντήσατε. Τις οποίες έχουμε, ναι, καταγγείλει, θέλω να τονίσω, και έχουμε ενημερώσει πλατιά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους εργαζόμενους της Ελλάδας, και στον εισαγγελέα και στους τοπικούς παράγοντες της περιοχής και στην αστυνομική, ναι, διεύθυνση. Κύριε Μαυροκεφάλε, ο κύριος Παναγόπουλος είπε πριν από λίγο ότι το συνέδριο θα γίνει. Εσείς ζητάτε να ματαιωθεί. Εδώ και δύο μέρες καταγγέλουμε ανοιχτά αυτό το όργιο τρομοκρατίας με τραμπούκους, Μπράβους και ποινικούς, τέτοιους που αντιμετωπίσαμε και στο Νοβοτέλ, τέτοιους που αντιμετωπίσαμε και στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά κι εσείς, επειδή είστε εργαζόμενοι, ότι κανένας εργάτης, κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να ασκήσει ελεύθερα κανένα εκλογικό του δικαίωμα όταν είναι δίπλα με τον εργοδότη του. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λοιπόν συνδικαλιστική ελευθερία, υπάρχουν προσχήματα. Το συνέδριο θα συνεχιστεί, γιατί εσείς ζητάτε τη ματέωση. Κοιτάξτε να δείτε, η διοίκηση της ΓΕΣΕ πρέπει να ξέρετε ότι είναι έκπτωτη. Η θητεία της έχει λήξει, ανακοίνωσε ένα συνέδριο χωρίς να έχει την νομιμοποίηση να το κάνει. Ναι, ναι. Όχι μόνο αυτό, επιδίωξε να προχωρήσει και να στήσει κάλπη χωρίς να γίνει νομιμοποίηση. Πρέπει να ξέρετε, κύριοι, ότι... Άρα για να το καταλάβουμε, κύριε Μαυροκέφαλε, εάν προσπαθήσουν να ξαναστήσουν κάλπη και να συνεχίσει το συνέδριο, θα έχουμε πάλι τα ίδια. Θέλω να το πω αυτό. Βεβαίως. Θα με επιτρέψετε. Ναι. Θέλω να το πω αυτό. Καλά, σας επιτρέπουμε. Απλώς να ρωτήσουμε κιόλας. Φυσικά. Δεν εννοώ κάτι άλλο, εννοείται. Φυσικά. Θέλουμε να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι για τα ζητήματα
τα οποία έχουμε στείλει με εξώδικο 94 σελίδων, όπου είναι τεκμηριωμένα μέχρι το τελευταίο και όλα αυτά που καταγγέλουν εδώ δεκάδες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Μάλιστα. Για αυτά τα ζητήματα, αυτές οι συγκεκριμένες παρατάξεις όχι μόνο δεν παίρνουν θέση, δεν τα βάζουν καν στη συζήτηση και θέλουν να μας φορέσουν καπέλο. Όχι λοιπόν, λέμε ότι μια τέτοια διαδικασία η οποία είναι παράνομη, ναι, κουρελιάζει το καταστατικό της ΓΕΣΕΕ και γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων της θέλησης των εργατών, δεν μπορεί να γίνει. Και θα μου επιτρέψετε και ένα τελευταίο. Άρα, συγγνώμη τώρα, επειδή είπατε δεν μπορεί να γίνει. Εάν λοιπόν, ναι, συνεχιστεί η διαδικασία και προσπαθήσουν από αυτή τη διοίκηση που αναφέρετε εσείς ότι να στηθεί κάλπη, θα έχουμε πάλι τα ίδια, θα διακόψετε πάλι τη διαδικασία. Ακούστε, οι εργαζόμενοι είναι εδώ πέρα συγκεντρωμένοι και συζητάνε. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία. Συγγνώμη κύριε Μαυροκέφαλε, μισό λεπτό. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ, για να διευκρινίσουμε, ναι, κάτι. 3:10 τα ξημερώματα κάνετε συνέδριο. 3:10 3:30 Γιατί τα επεισόδια έχουν γίνει 3:10. Οι εργαζόμενοι αντιπρόσωποι, οι οποίοι τους απαγορευόταν είσοδο στο ξενοδοχείο που θα γίνει το συνέδριο, μπήκαν μέσα χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Είναι πολύ σαφές αυτό που λέω. Τι είναι αυτό, δηλαδή, μετά από κάμποση. Γιατί δεν μπορεί να μπει ένας άνθρωπος σε ένα ξενοδοχείο τι ώρα θέλει. Ναι, όχι, άλλο λέω. Έπεσε ξύλο. Τι χωρίς κανένα επεισόδιο. Χωρίς κανένα επεισόδιο. Και μπήκατε μέσα. Και αφού μπήκατε, έπεσε το ξύλο, εννοείται. Μετά από πολλή ώρα, δεχτήκαμε απρόκλητη επίθεση. Και απαντήσατε. Μάλιστα. Γιατί ο Παναγόπουλος λέει τώρα, που το βγάλαμε πριν από λίγο, μας είπε ότι 4 μέλη της διοίκησης είναι στο νοσοκομείο. Ο κύριος Παναγόπουλος μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει. Όμως πρέπει να απαντήσει επί της ουσίας στα ζητήματα όλα. Τα ζητήματα εδώ τα βρείτε εσείς όμως, επειδή ο κόσμος ρωτάει για το τι έγινε με τη Στυρόδο και αν έπεσε ξύλο και ποιοι νοσηλεύονται. Εδώ ναι, ζούμε πρακτικές, πραγματικά το λέμε, μαφίας. Ποιος έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε ένα νόμιμα εκλεγμένο αντιπρόσωπο να μπει στο ξενοδοχείο στο οποίο. Αναλόγως με πόσους μπαίνει. Οι αντιπρόσωποι θα μπουν, δεν κατάλαβα. Δηλαδή μπήκαν μόνο αντιπρόσωποι, λέτε. Γιατί... Μισό λεπτό. Κύριε Μαυροκέφαλε, ακούστε λίγο να ρωτάμε. Ναι. Λοιπόν, ναι, για να κάνουμε τη συζήτηση κανονικά. Να ρωτάμε. Κύριος Παναγόπουλος, ο πρόεδρος ΓΕΣΕ, είπε ότι μπήκαν διάφοροι τους οποίους δεν γνωρίζει. Μπήκαν μαζί με το ΠΑΜΕ, ήταν κόσμος ο οποίος είναι μη εκλεγμένος. Είναι φανερό ότι δεν τους γνωρίζει, γιατί ο κύριος Παναγόπουλος έχει κόψει δεσμούς με το εργατικό κίνημα εδώ και δεκάδες χρόνια. Πώς να γνωρίζει ο κύριος Παναγόπουλος που έχει να πατήσει σε συγκέντρωση εργατών 10 χρόνια. Άρα όσοι μπήκαν είναι όλοι μέλη της ΓΕΣΕ. Είναι νόμιμα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕ και άλλοι συνδικαλιστές οι οποίοι συμπαραστέκονται από τα σωματεία τα οποία εκπροσωπούνται εδώ στο. Δεχτήκατε, είπατε, μια πρόκλητη επίθεση. Απαντήσατε, έπεσε το ξύλο, τα πλάνα υπάρχουν, έχουν καταγραφεί. Πάμε παρακάτω. Το συνέδριο θα συνεχιστεί, η ψηφοφορία θα γίνει ή θα έχουμε πάλι τα ίδια. Βρίσκεστε εκεί για να το σταματήσετε, αν συνεχίσει η διεξαγωγή του. Δεν έχει ξεκινήσει κανένα συνέδριο. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει μια διοίκηση. Μάλιστα. Θα ξεκινήσει λοιπόν. Που να νομιμοποιεί την έναρξή του. Πώς να το πει αλλιώς κι εσύ. Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το γεγονός ότι η θητεία αυτής της διοίκησης έχει λήξει εδώ και 2 εβδομάδες και δεν μπορεί να προκηρύξει συνέδριο. Ποιος προκηρύσει ένα συνέδριο. Ποιοι θα πάρουν μέρος σε αυτό το συνέδριο. Άρα θέλετε εσείς να μπει διοίκηση από δικαστήριο. Ακούστε, εμείς δεν έχουμε καμία επιδίωξη. Εμείς λέμε και παλεύουμε εδώ και τώρα. Τι δεν έχει καμία επιδίωξη. Δεν θα μπουν οι εργοδότες, ναι, μέσα στα συνδικάτα. Η μοναδική μας, η σαφή μας επιδίωξη είναι αυτή. Μάλιστα. Όχι οι εργοδότες και νόθοι στα συνδικάτα. Είτε δήθεν εκλεγμένοι, είτε δήθεν διορισμένοι, είτε δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς, εργοδότες. Καταλάβαμε. Το παρακολουθούμε, κύριε Μαυροκέφαλε. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Προσοχή, ρε παιδιά, τι να σας πω, δεν έχω να πω τίποτα. Μην επαναληφθούν πάλι. Δεν έχουν οι εργαζόμενοι να φοβούνται τίποτα. Να είστε καλά. Εντάξει τώρα, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Άλλοι είναι 4 λίμνε στο νοσοκομείο. Πώς. Τίποτα. Πριν 15 ημέρες ήμουνα ο ίδιος θύμα. Μα και για εσάς μιλάω, κύριε Μαυροκέφαλε. Δεν μιλάω μόνο για τους άλλους. Τώρα, αν είναι ο σκοπός να έχει πάει. Αν ο σκοπός είναι να πάει να κάνετε ένα συνέδριο για τα θέματα των εργαζομένων που είμαστε όλοι εμείς και να πλακώνεστε στο ξύλο για το ένα και για τον άλλο λόγο, ξέρετε, δεν είναι και πολύ ωραίο για το εργατικό κίνημα. Θέλω να σας πω με όλη την αγάπη. Καλημέρα σας. Επιτρέψτε μια τελευταία λέξη. Πείτε τη.
το άσχημο και η βρώμα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι να παλεύεις για να μπουν οι εργοδότες και τα μηχανισμοί τους μέσα στο εργατικό κίνημα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά.